Την τιμητική της είχε σήμερα η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, στον γερμανικό τύπο, εν ώψη της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της τρομοκρατικής επίθεσης στο σπίτι του Γερμανού πρέσβη στην Αθήνα. Σύνδεση με την Deutsche Welle και το Σταμάτη Ασημένιο. Σταμάτη, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Βόνη. Είχαμε ένα πικρόχολο σχόλιο, έτσι. Μάλλον πρωτοσέλιδο σχόλιο. Ναι, ένα σχόλιο που θα πρέπει κανείς να το διαβάσει πολλές φορές για να καταλάβει την κατεύθυνσή του. Πάντως αναφέρεται στην ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Ελλάδα και συνοδεύεται με μια φωτογραφία του συμποσίου του Πλάτωνα από τον πίνακα του Γερμανού ζωγράφου Άνσελμ Φόεμπαχ. Και το σχόλιο παρατηρεί ότι πλούσια συμπόσια δεν θα διοργανώσουν οι Έλληνες κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής τους Προεδρίας. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας κάνει να τους προδίδουμε την λιδωρία του Τσόρτσιλ προς τον Άτλι. Το βλέπουμε και εμείς όσο μας μιλάς, βλέπουμε και το δημοσίευμα. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, δεν θα πρέπει να προσδώσουμε τη λιδωρία του Τσόρτσιλ προς τον Άτλι, σύμφωνα με την οποία ένας μετριόφρον άνθρωπος, επειδή έχει κάθε λόγο να είναι μετριόφρον, με λίγα λόγια εννοεί η εφημερίδα ότι δεν θα πρέπει να μας πούν ότι είστε λυτοί και μετριόφρονες επειδή δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς. Και συνεχίζει το σχόλιο λέγοντας ότι είναι άγνωστο εάν η Προεδρία του Συμβουλίου προσδώσει στους Έλληνες αυτό που είπε ο κύριος Σόιμπλε, δηλαδή ταυτότητα, αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια, για να καταλήξει ότι σε κάθε περίπτωση οι Έλληνες μπορούν να είναι υπερήφανοι για τα υψηλά πνευματικά τους επιτεύγματα του παρελθόντος, τότε που ακόμη και ένας μέθησος σαν τον Αλκιβιάδη μπορούσε να βγάλει ενδιαφέροντες λόγους, επισημαίνει η συντηρητική εφημερίδα και παραπέμπει, όπως αντιλαμβάνεσαι, στον πίνακα του Φόεμπαχ, όπου απεικονίζεται ο Αλκιβιάδης με ένα ποτήρι. Τώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ποιες είναι οι σχέσεις των δύο χωρών μετά και το τρομοκρατικό χτύπημα στην οικία του Γερμανού πρέσβη στην Αθήνα? Η εφημερίδα γράφει ότι με την έναρξη της ελληνικής προεδρίας οι πολέμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα υπενθυμίζουν το μίσος τους έναντι των Γερμανών. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, Χριστίνα, παρά τους καλούς χαρακτηρισμούς που δίνουν στις ελληνογερμανικές σχέσεις ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Στάινμαϊερ, και ο Γερμανός πρέσβης, ο κ. Ντόλτ, στην πραγματικότητα, λέει το δημοσίευμα, στην πρόσληψη των Γερμανών και των Ελλήνων, οι σχέσεις Ελλήνων και Γερμανών είναι άθλιες. Χειρότερες ήταν κατά το διάστημα 1941-44, γράφει η εφημερίδα. Και διευκρινίζει όμως παράλληλα ότι η ουσία, όχι η πρόσληψη, η ουσία των γερμανοελληνικών σχέσεων είναι πολύ καλύτερη από το κλίμα. Όμως, και εδώ Χριστίνα σημειώνεται δυσχέρειες, γράφει η ΦΑΤΣ, και δεν είναι πολύ πιθανό να αλλάξει αυτό στους επόμενους 6 μήνες της ελληνικής προεδρίας. Και για να γίνουμε πιο σαφείς, το δημοσίευμα διακρίνει και άλλα ενδεχόμενα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν σε σχέση με τις ελληνικές επιδιώξεις. Η κυριότερη επιδίωξη που αφορά τη Γερμανία είναι η διασφάλιση της απομείωσης του ελληνικού χρέους πριν από τις ευρωεκλογές του Μαΐου. Αυτό εκτιμάται σήμερα, τουλάχιστον με τον κύριο Μάρτινς που γράφει το ρεπορτάζ, εκτιμάται ότι μπορεί να επιβαρύνει τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Πριν κλείσουμε, είχαμε και το μήνυμα της Καγκελαρίου, στο οποίο αναφέρεται και στην ευρωκρίση η κυρία Μέρκελ, έτσι δεν είναι, Σταμάτη? Έτσι είναι, μόλον ότι δίνει προτεραιότητα, το μήνυμά της έχει ένα ανθρώπινο περισσότερο τόνο, αναφέρεται στην κοινωνία, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι ως πρόσωπα και ως κοινωνία. Δεν μπόρεσε παρά να κάνει αναφορά και για την ευρωκρίση. Λέει ότι η Ευρώπη δημιουργήθηκε από ένα όνειρο λίγων και τις προσπάθειες πολλών σε έναν τόπο ειρήνης για εκατομμύρια ανθρώπους, και δηλώνει ότι η πρόοδος στη Γερμανία πάντα εξαρτάται από την πρόοδος στην Ευρώπη και από το εάν θα ξεπεραστεί οριστικά η κρίση χρέους. Με άλλα λόγια, Χριστίνα, η Καγκελάριος θα δώσει και το 2014 προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της ευρωκρίσης με όχημα τη δημοσιονομική σταθερότητα τόσο της Γερμανίας όσο και της Ευρώπης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταμάτη. Καλή χρονιά και σε εσάς πάντως, παρόλα αυτά και παρά τα διάφορα δημοσιεύματα. Να είσαι καλά.